θα πάμε στον άλλοτε πρέσβη, ο οποίος όμως δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι στην ενεργό υπηρεσία δεν είναι ενεργός, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές. Να πω πρώτα απ' όλα ότι τόσα χρόνια που ασχολούμαι υπηρεσιακά με το Μεσανατολικό και πραγματικά τα περισσότερα χρόνια της υπηρεσίας μου στο Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτά τα θέματα ήμουνα, αλλά και πριν πω στο Υπουργείο Εξωτερικών ως φοιτητή στο Παρίσι με αυτά τα θέματα ασχολόμουν, ποτέ δεν είχα δει την εσωτερική τους διάσταση, πόσους δημάρχους έβγαλε η Χαμάς στην αρχή ή διάφορα τέτοια φεδρά που δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε τον πόνο των άλλων και των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων με όρους Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάντα, πάντα. Και σε αυτό βέβαια με κύριε ευθύνη την έχει ο αγκιτάτορας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος βγήκε και με αυτό το αγοραίο ύφος με το οποίο πουλούσε από βιβλία εθνικόφρονα μέχρι πολιτική τώρα, άρχισε να κατηγορεί τον έναν ότι είναι της Χαμάς, τον άλλον ότι είναι της... Δεν τους έχει περάσει ποτέ από το μυαλό πως η Χαμάς απέκτησε και ψηφίστηκε από τον Παλαιστινιακό λαό στη Γάζα έναντι της PLO. Ψηφίστηκε το 2006 και σε δύο διαδικτικές εκλογές μετά και δεν ψηφίστηκε επειδή είχε αυτόματα στο χέρι, γιατί και οι άλλοι είχαν αυτόματα στο χέρι. Ψηφίστηκε επειδή ήταν λιγότερο, αν όχι διόλου, διεφθαρμένοι. Λοιπόν, και ψηφίστηκε επειδή τη στήριξαν τότε όλοι αυτοί που την πολεμάνε τώρα με πρώτους από όλους τους Ισραηλινούς. Ήταν ένα πείραμα αποδυνάμωσης των κοσμικών εκδοχών της Παλαιστινιακής Αντίστασης με κάποιους θρησκόληπτους, έτσι το βλέπανε. Όπως είχε στηρίξει η Δύση τους Ταλιμπάν, έτσι όπως στήριξε το ISIS στη Συρία. Η Δύση έχει παίξει με αυτά τα πράγματα και εν πολλής τα έχει δημιουργήσει, γιατί όταν ήταν μικρά και μπορούσαν να πεθάνουν στην κούνια τους, ίσα ίσα τα βοήθησε να επιβιώσουν. Τώρα που γίναν Φράγκενστάιν βέβαια, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Αυτό είναι το περίγραμμα στο πρώτο πεδίο, γιατί φτάσαμε εδώ, με προλάβατε. Αλλά το δέσατε με πολύ ωραίο τρόπο και με την εσωτερική πραγματικότητα της χώρας, η οποία είναι σε άλλο ρυθμό. Αλλά επειδή ο πόλεμος, και το ξέρετε καλύτερα εσείς οι διπλωμάτες, αυτό προσπαθείτε συνήθως να αποφύγετε, ο πόλεμος δεν είναι video game. Είναι πραγματικότητα με λουτρά αίματος. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια κατά τη γνώμη σας εδώ είναι τα μεγάλα ζητήματα που ανοίγει στις 6 προς 7 Οκτωβρίου η εισβολή της Χαμάς σε χώρους συγκέντρωση των Ισραηλινών? Ακούω για τα εδάφη. Μπορεί μετά το 67-68 τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων να τα έχει πάρει το Ισραήλ. Στην ουσία όμως, με βάση τα ψηφίσματα τα πρώτερα και εκεί τότε Παλαιστινιακά ήταν. Τέλος πάντων, δεν θα μπω εκεί. Έχουμε μία επίθεση με έναν τρόπο στρατιωτικών στόχων αλλά και τρόμου και σφαγών κατά πολιτών και παιδιών και γυναικών και ανήμπορων. Και έχουμε και 50 χρόνια, δεν θα πάω πιο πίσω, την μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή στον πλανήτη, η οποία και βομβαρδισμούς δέχεται και εξαπανδρωτισμούς έχει και μικρά παιδάκια συστηματικά σπανχεράκια και όχι μόνο, και πάει λέγοντας. Εδώ όμως τι αλλάζει κατά τη γνώμη σας? Κύριε Σαχίνη, επιτρέψτε μου πρώτα μια πολύ επιγραμματική παρατήρηση. Οι διπλωμάτες δεν εργάζονται πάντα για να αποφεύγεται ο πόλεμος. Έτσι λένε. Πολλές φορές εργάζονται για τον πόλεμο. Και γιατί ο πόλεμος, τι άλλο είναι? Είναι η προέκταση της πολιτικής με άλλα μέσα. Mm. Και θα έλεγα ότι στην περίπτωση της Χαμάς, για να έρθω στο ερώτημά σας, η τρομοκρατία που άσκησε η Χαμάς, η τυφλή βία, αυτό το απόλυτα καταδικαστέο από κάθε άνθρωπο με στοιχειώδη ευαισθησία, το να δολοφονούν μωρά μέσα στις κούνιες, το να κυνηγάνε τους ανύποπτους ανθρώπους που είχαν πάει να ακούσουν αυτό το φεστιβάλ άοπλοι, να τους κυνηγάνε σαν κοτόπουλα και να τους μακελεύουν. Όλο αυτό το πράγμα, η τρομοκρατία που άσκησε η Χαμάς, εσκεμένα, είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα.
Γιατί τρομοκρατία άσκησε η Χαμάς για ένα συγκεκριμένο λόγο. Τι υπόσχονται όλοι οι Ισραηλινοί πολιτικοί στους Ισραηλινούς ψηφοφόρους με πρότιστο τον Νετανιάχου και την ακροδεξιά? Ασφάλεια. Ασφάλεια. Δίπλα σας, πίσω από ένα φράχτη, θα γίνεται της κολάσεως. Οι άνθρωποι θα ζουν στα γόνατα, θα τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα τους έχουμε σε ένα ανοιχτό στρατόπεδο συγκέντρωσης και εκεί πέρα, ας πούμε, θα τους ταπεινώνουμε καθημερινά. Δεν θα έχουν σταθερές δουλειές παρά μόνο όσοι περνάνε μετά από άδεια στο Ισραήλ να δουλέψουν. Δεν θα έχουν το ένα, δεν θα έχουν το άλλο κτλ. Δηλαδή το αφήγημα της ειρηνικής κατοχής της Παλαιστίνης, ειρηνικής επιφανειακά, με υπόγεια και πολύ απτή βία. Λοιπόν, λέγανε οι Ισραηλινοί ότι με μια μεριά του φράχτη θα είναι αυτό και την άλλη μεριά του φράχτη θα υπάρχει ο παράδεισος, όπως είπε και ο Ισραηλινός πρόεδρος που πήγε και είδε ένα ειδηλιακό κιμπούτς που το μετέτρεψαν σε κόλαση οι τρομοκράτες της Χαμάς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν άστησαν τρομοκρατία? Για να εμποιήσουν στον πληθυσμό του Ισραήλ τη λογική ότι όσο εμείς ζούμε σε αυτές τις συνθήκες δεν έχετε τελειώσει, ένα πρωί μπορεί να μας βρείτε ξαφνικά πάνω από το κρεβάτι σας να σας κόβουμε το λαρύγγι. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα. 1300 σε μια μέρα. Δηλαδή οι μισοί, παραπάνω από τους μισούς, όσοι πέθαναν στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, όπως σκοτώθηκαν, συγγνώμη, στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Και τότε ήταν στρατιώτες. Τώρα είναι άμαχοι περισσότεροι. Το μήνυμα λοιπόν ήταν ότι δεν μπορεί να κάνετε χωρίς εμάς. Η Χαμάς, βλέποντας ότι εάν η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ ομαλοποιούσαν τις σχέσεις τους, αυτοί θα βγαίνουν στο περιθώριο. Και θα ήταν θέμα χρόνου για τους Ισραηλινούς να εμπεδώσουν αυτήν την ειρηνική κατοχή, πολύ περισσότερο που τα κεφάλαια που έρχονται από το Κατάρ και από τη Σαουδική Αραβία θα λιγόστευαν. Συνεπώς αντέδρασαν για να υπερασπίσουν τα ιδιωτελή τους συμφέροντα ως οργάνωσης, έτσι ως πολιτικού σχηματισμού, τζιχαντιστικού, ακριβώς της ίδιας νοοτροπίας με το ISIS, τους οποίους χρησιμοποίησαν όλες οι δυτικές χώρες, οι δυτικές υπηρεσίες, εξ των οποίων και η Ελλάδα έτσι δεν αποστασιοποιήθηκε, για να ανατρέψουν τον Άσαντ. Λοιπόν, η Χαμάς είναι αδελφάκια δίδυμα με τον ISIS. Έχουν ακριβώς την ίδια ιδεολογία. Εάν επικρατήσουν, οι πρώτοι θα την πληρώσουν θα είναι οι χριστιανοί Παλαιστίνοι. Διότι πώς είναι δυνατόν να είσαι Άραβας και να μην είσαι μουσουλμάνος? Έτσι, αυτοί λοιπόν οι κύριοι, οι τζιχαντιστές, εκμεταλλεύτηκαν την κόλαση των συμπατριωτών τους, όχι για τους συμπατριώτες τους, όχι για το καλό των μωρών της Παλαιστίνης, για το ιδιαιτελές του συμφέρον, η ηγεσία τους, τα εκτελεστικά όργανα, ένα μάτσο απελπισμένοι είναι, 70% ανεργία κάτω των 30 ετών στη λωρίδα της Γάζα, δηλαδή έχουν άφθονο απόθεμα για να στρατολογούν και να παραπλανούν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μπήκανε στην εξίσωση και το Ισραήλ κατάλαβε ότι δεν μπορεί να έχει ασφάλεια αν οι Παλαιστίνοι δεν αποκτήσουν ένα δικό τους βιώσιμο κράτος. Δεν το λέει ο Νετανιάχου, θα έρθω μετά στον Νετανιάχου αν με ρωτήσετε. Ναι, βεβαίως. Το είπε όμως ο Ολμέρτ, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, και έχουν πει ένα σωρό προσωπικότητες ότι το ζήτημα που ανέκυψε είναι ότι έχουμε αυτούς εδώ τους Παλαιστίνιους. Ή λοιπόν μπορούμε να τους κάνουμε delete με μια γενοκτονία, άλλοι δεν το θέλουν, άλλοι δεν το μπορούν, αλλά και δεν το μπορούν κιόλας, ή τους δίνουμε ένα κράτος το οποίο είναι βιώσιμο, δεν είναι σαν το έχει εδαφική συνέχεια, δεν είναι σαν την λεοπάρδαλη του Ψιλορίτη, ας πούμε, που έχει κοιλίδες και αλλού είναι η μαύρη, το Παλαιστινιακό κράτος και ενδιάμεσα είναι οι κίτρινες του Ισραήλ. Έχει μια εδαφική συνέχεια, άρα έχει μια δυνατότητα να αναπτύξει οικονομία, να υπάρχει σαν κράτος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το ήθελε ούτε ο Νετανιάχου, ούτε οι ακροδεξιοί που συγκυβερνούν μαζί με τον Νετανιάχου. Τελειώνω λέγοντας, αναφερόμενος στα λόγια ενός συναδέλφου μου Ισραηλινού που αφιπηρέτησε πρόσφατα και μέχρι την αφιπηρέτησή του ήταν πρέσβης του Ισραήλ στη Γαλλία. Με σημαντική θέση, υπάρχει μεγάλη εβραϊκή κοινότητα στη Γαλλία. Είπε λοιπόν ότι η Χαμάς στη Γάζα
έχει απόλυτη ανάγκη τη Χαμάς που υπάρχει μέσα στην Ισραηλινή κυβέρνηση. Όπα. Διότι τα θρησκευτικά κόμματα, οι κύριοι με τα κοτσιδάκια που βλέπετε, οι υπερορθόδοξοι που λέμε, οι υπερορθόδοξοι, αυτοί οι οποίοι φτύνουν κατά μου να βρουν μπροστά τους ενώ περπατάνε έναν χριστιανό ή έναν μουσουλμάνο, διότι έτσι πρέπει να κάνουν για να μην μολυνθούν, έχουν τον ίδιο ρατσισμό που έχει η Χαμάς. Απλώς ασκούν την τρομοκρατία τους με πιο ραφιναρισμένους τρόπους και όχι, ας πούμε, μπαίνοντας σε οστάβρια νεαλοπολείο και σκοτώνοντας παιδιά στις κούνιες. Στέλνουν τα αεροπλάνα και το κάνουν αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι και οι δύο πλευρές μετέρχονται τρόμο για τους πολιτικούς τους στόχους. Είναι καταδικαστές και οι δύο πλευρές ως προς την τρομοκρατία. Εμείς όμως ως Ελλάδα δεν έχουμε την πολυτέλεια να τηρήσουμε ουδέτερη θέση. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Χαμάς είναι δημιούργημα εν πολλής και της Τουρκίας. Και συνεπώς το κράτος του Ισραήλ είναι ο φυσικός μας εταίρος και σύμμαχος. Να μην έχουμε όμως ψευδοστήσεις για τις δυνατότητές του. Δεν είναι η πανάκια που θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Βλέπετε ότι είναι και το ίδιο τρωτό και εύθραυστο. Αλλά πρέπει να τους στηρίξουμε ανεπιφύλακτα αυτή τη στιγμή, γιατί δέχονται μια επίθεση υπαρξιακή. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα συμβεί εάν επεκταθεί και η σύγκριση από το Βορρά, δηλαδή αρχίσουν να βάλει η Χεσμπολά που έχει πολύ μεγαλύτερο οπλοστάσιο και μεγαλύτερες δυνατότητες ελιγμών από το Βορρά, Λίβανο αλλά και Συρία. Λοιπόν, εμείς πρέπει να τους στηρίξουμε και μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση μέσα στην επαρχιακή της μιζέρια δεν τα κάνει. Θα μπορούσαμε να παίξουμε έναν ουσιαστικό ρόλο, να βοηθήσουμε τους Ισραηλινούς που αντιμετωπίζουν μια επίθεση και ταυτόχρονα να στηρίξουμε εκείνα τα στοιχεία της κοινωνίας του Ισραήλ στο βαθμό που μας πέφτει λόγος. Δεν μας πέφτει, οι Ισραηλινοί μόνοι θα το λύσουν το ζήτημα, αλλά είναι ένα θέμα να στηρίξουμε και αυτούς τους Ισραηλινούς οι οποίοι θέλουν να λύσουν το πρόβλημα με τον φυσιολογικό τρόπο, με τη λύση των δύο κρατών που έχει προκρίνει από το 1948 η διεθνής κοινότητα. Μισό λεπτό. Εδώ έχω μηνύματα που μου λένε: ωραία η προσέγγιση του κυρίου Πρέσβη. Το να καταδικάσουμε τη Χαμάς σημαίνει να καταδικάσουμε σε εξαφάνιση και τον Παλαιστινιακό λαό? Όχι βέβαια. Προφανώς όχι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε σαφές. Εάν δηλαδή παρέχεις υποστήριξη σε κάποιον, του εξηγείς και τα όρια της. Εάν το Ισραήλ εν ονόματι της εξάλληψης της Χαμάς επιχειρήσει να εξαλείψει τον Παλαιστινιακό λαό, όπως λένε ανοιχτά πάρα πολλοί Ισραηλινοί πολιτικοί μέσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου, εμείς θα τους πούμε θα μας βρει απέναντι τους στα Ηνωμένα Έθνη. Εκεί θα διαφωνήσουμε. Βοηθάς κάποιον γενναιόδωρα, ανυστερόβουλα, αλλά προφανώς δεν αλωτριώνεις τις αξίες του όταν ο βοηθούμενος από σένα παρεκτρέπεται. Εμείς όμως έχουμε επιλέξει να μην βοηθάμε το Ισραήλ. Έβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών μια σημαία και κάτι άλλες βλακίες επικοινωνιολόγων. Επί της ουσίας όμως, αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, ναι, και που έχουν ψιλοσυζητηθεί και ζητηθεί στο παρελθόν μέσα από διάφορα φόρουμ από τους Ισραηλινούς, δεν τα κάνουμε. Γιατί δεν τα κάνουμε, διότι δεν έχει τέτοιες φιλοδοξίες η κυβερνόσα οικογένεια και η κάθε λογής αντιπολιτευόμενη αυτή. Δεν έχουν τέτοιες. Αυτή είναι και με κανένα αντιπλημμυρικό, με κανένα τέτοιο, τον αγοραστό, τον ζωγραφιστό, τον εξονημένο. Είναι με αυτά. Δεν είναι με τα μεγάλα. Ο Ερντογάν, ναι, θα παίξει μπάλα. Ο Ερντογάν θα ανεβάσει το διεθνές του κύρος. Μιλάνε μαζί του, μόλον ότι είναι άθλια η συμπεριφορά του. Μιλάνε μαζί του οι πάντες. Με εμάς μιλάει ο σύμβουλος του πολιτικού τμήματος της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Και είμαστε ευτυχείς ευγνώμονες ή του γυαλίζουμε και τα παπούτσια. Αυτός μιλάει με εμάς. Και πιστέψτε με, μιλάει με την κορφή. Κύριε Πρέσβη, βάλτε μία άνω τελεία.
Θέλω να ακούσετε μερικά ερωτήματα ακροατών, να δώσετε κάποιες απαντήσεις, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε. Πρώτο ερώτημα. Ρωτήστε τον κύριο πρέσβη σας παρακαλώ. Είναι τόσο εύκολη η πολυπόθητη χερσαία επέμβαση στη Γάζα και τι πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις μπορεί να έχει παγκόσμια, λέει ο Βαγγέλης από την Αθήνα. Να απαντήσω. Ναι, ναι. Η χερσαία επέμβαση, το έχει πει ο ίδιος ο Νετανιάχου, δεν θα είναι γρήγορη. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι για να εξουδετερώσει την Χαμάς θα πρέπει να μπει μέσα στα τούνελ, θα πρέπει να βομβαρδίζει και οι παράπλευρες απώλειες θα είναι αναπόφευκτες και θα απομειώνουν διαρκώς, όσο τραβάει αυτή η ιστορία, το κύρος και την ηθική συμπαράσταση της Δύσης προς το Ισραήλ. Και μόνο η Δύση του θυμίνει. Δεν συμπαραστέκονται στο Ισραήλ ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Ρώσοι, ούτε κανένας. Όπως θα δούμε παρακάτω. Δεύτερο, το Ιράν έχει επιχειρήσει να κρατηθεί έξω από αυτή την ιστορία. Οι δηλώσεις του είναι ότι εάν όμως πληγεί το ζωτικό μας συμφέρον που είναι η Χεσμπολά και ο Βόρειος Λίβανος, εάν επεκτείνεται τον πόλεμο εκεί, εμείς θα σας χτυπήσουμε και από τη Συρία, στην οποία προωθούν όλες τις σιητικές πολιτοφυλακές που έχουν εμπειροπόλεμες από τις μάχες στο Ιράκ τόσα χρόνια, και αυτές οι πολιτοφυλακές στελεχώνονται από Αφγανούς σιήτες, από Αφγανούς σιήτες οι οποίοι δεν έχουν άλλο στήριγμα από το Ιράν και είναι οι ειδικές του δυνάμεις. Ούτε οι Ταλιμπάν δεν τους θέλουν, έχετε δίκιο. Είναι αυτοί που έχουν πολεμήσει τους Ταλιμπάν και έχουν χάσει από τους Ταλιμπάν, είναι οι άνθρωποι που ζουν στο Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν. Εγώ έχω δει τέτοιους ανθρώπους στη θητεία μου στο Ιράν και σας λέω ότι εντάξει, είναι όπως βλέπεις τη βασιλική κόμπρα στους ζωολογικούς κήπους. Δεν θα ήθελες να μείνεις πολύ κοντά, να μην υπάρχει το γυαλί ανάμεσά σας. Λοιπόν, τους κατεβάζουν στον Γκολάν, που είναι Συριακή επικράτεια, στο Συριακό Γκολάν, όσο ακόμα εξέχει η Συρία, και απειλούν ότι θα σας κάνουμε τη ζωή κόλαση, θα επαναληφθεί αυτό που είχε επαναληφθεί το 2006, θα βάλουμε άφθονους πυράβλους που θα νεκρώσουν το Βόρειο Ισραήλ. Όσο πιο στα κουτουρού, τόσο πιο τρομοκρατικό το χτύπημα. Δεν έχει νόημα να φύγεις κοντά από στρατιωτικές βάσεις και να πας να κρυφτείς με στα βουνά και στα λαγκάδια, και εκεί θα έρθει να πέσει. Διότι δεν είναι όλοι μεγάλης ακριβίας. Και έχουν και μεγάλους πυράβλους, μεγάλους βεληνικούς, με τους οποίους μπορούν να χτυπάνε πιο βαθιά μέσα από το Λίβανο. Συνεπώς το Ιράν, το οποίο έχει κάθε λόγο να χαίρεται με τις εξελίξεις αυτές, δεν θέλει να μπει σε πόλεμο. Και οι Αμερικανοί το αποθαρρύνουν στέλνοντας δύο αεροπλανοφόρα. Αυτά δεν έχουν άλλο στόχο. Έχουν τη Συρία και το Νότιο Λίβανο. Στη Συρία όμως, έλα που υπάρχουν και Ρώσοι. Και μέχρι στιγμής κάνουν την πάπια. Εάν το Ισραήλ αρχίσει χτυπήματα επειδή δέχτηκε βολές όλμων και διάφορες άλλες τέτοιες ιστορίες, ή επειδή μέσα στα βίντεο άκουσε της Χαμάς, άκουσε κάποιους να μιλάνε φαρσί, τη γλώσσα δηλαδή των Ιρανών, και έχει κάνει τέτοια απενονοημένα που τα βγάζει ο Νετανιάχου από την κοιλιά του για να φύγουν από πάνω οι ευθύνες. Κανονικά ο Νετανιάχου θα πρέπει, τηρουμένων των αναλογιών, να στηθεί σε κάποιο γουδί. Επειδή ήταν ανεπαρκής και αυτό στη στρατιωτική ηγεσία, μπήκαν μέσα ένα κοπάδι αφιονισμένοι και μακέλεψαν 1.300 ανθρώπους σε μια μέρα, σε 6 ώρες. Λοιπόν, και υπήρχαν προειδοποιήσεις. Στις 4 το πρωί έγινε σύσκεψη με τον επικεφαλής του Σινμπέιτ. Σινμπέιτ είναι η εσωτερική υπηρεσία, η μυστική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ. Ασχολείται με το ίδιο το Ισραήλ και με τα κατεχόμενα και με τη λωρίδα της Γάζα. Mm-hmm. Και απεφάνθησαν ότι οι πληροφορίες δεν ήσαν αξιόπιστες, δεν γινόταν τίποτα. 2 ώρες μετά είχε αρχίσει η επίθεση. Συνεπώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ευθύνες. Δεν είχαν δόλο, αλλά έχουν ευθύνες. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα ευθύνες έχει όποιος έχει δόλο. Εξαμελίας μπορεί να κάνει σε μεγαλύτερα εγκλήματα. Στο Ισραήλ δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Το Ισραήλ δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Πολλών οι σταδιοδρομίες τελειώνουν. Και είναι αυτοί που δυστυχώς διεξάγουν τον πόλεμο. Άρα είναι ικανοί για οτιδήποτε.
Κύριε και ο Μπλίνκεν γι' αυτό γυρίζει γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Γιατί ξέρει ότι οι κυβερνώντες στο Ισραήλ για να αποσύσουν τις ευθύνες τους είναι ικανοί να ανακατέψουν τον κόσμο όλο. Θέλω να πάμε σε διάλειμμα ως εξής. Πολύ γρήγορη, αν είναι εφικτό, απάντηση. Με αυτό που είπατε μόλις τώρα, ο Μπλίνκεν είπε και κάτι ακόμη σε ένα κλειστό κύκλο. Φοβάμαι ότι τις επόμενες εβδομάδες το Αζερμπαϊτζάν θα επιτεθεί στην Αρμενία, ζητώντας αυτό τον ασφαλές διάδρομο που έχουμε πει στα νότια, όπου όμως εκεί έχει λόγο και το Ιράν. Και ρωτάω εγώ, αυτό δεν θα βάλει φωτιά στα τόπια αν συμβεί? Και ρωτάει και η φίλη μου Νικολέτα, καλά τα λέει ο κύριος πρέσβης, αλλά αν στηρίξουμε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, όχι εναντίον των Παλαιστινίων. Δεν σημαίνει να στηρίξουμε εναντίον Παλαιστινίων, είπα εγώ. Όχι, όχι, λέει. Αν αυτά τα λέει ο Άδωνης, με συγχωρείτε, χωρίζει χάος. Δεν το καταλάβατε μάλλον το ερώτημα και αυτό εγώ. Αν ενισχύσουμε και στηρίξουμε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και όχι εναντίον των Παλαιστινίων, με αυτόν τον τρόπο δεν εναντιωνόμαστε στο παζλ στο Ιράν? Με συγχωρείτε, γιατί τι το έχουμε παντρευτεί το Ιράν? Το συμφέρον μας είναι αυτή τη στιγμή να εξουδετερώσουμε τους πυρήνες Χαμάς που υπάρχουν μέσα στο ελληνικό έδαφος. Αν δηλαδή θέλαμε να κάνουμε μια βοήθεια στους Ισραηλινούς, οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, που διευθύνονται τώρα και από έναν συνάδελφό μου καθόλου ευφυή, θα έπρεπε να αναλάβουν δράση, να πάρουν τα πιστολάκια τους και να πάνε να βρουν τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι είναι πυρήνες Χαμάς. Δεν έχουν πληροφορίες. Α, τι κρίμα. Γιατί έπρεπε να έχουν. Έπρεπε να έχουν πληροφοριοδότες μέσα σε αυτούς τους κύκλους. Γιατί αυτοί οι κύριοι θα δραστηριοποιηθούν σε ελληνικό έδαφος ή δια της Ελλάδος σε ευρωπαϊκό. Έχουν πάρει χαρτιά πρόσφυγα, έχουν κάλυψη, μπορούν να κινούνται, συνεννοούνται. Ξέρουμε εμείς τίποτα για αυτούς? Τίποτα. Εμείς εκεί, στη σωστή μεριά της ιστορίας, σαν αρχιοθετημένες αρδέλες, στο σωστό βαρέλι. Λοιπόν, αν έπρεπε να κάνουμε πέντε πράγματα εναντίον της Χαμάς, πρέπει να τα κάνουμε για το δικό μας συμφέρον και για να δείξουμε συμπαράσταση στο Ισραήλ. Όχι εναντίον των Παλαιστινίων, εναντίον της Χαμάς. Είναι τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς? Από ό,τι φαίνεται είναι. Διότι χρησιμοποιεί για πολιτικούς σκοπούς τρομοκρατικές μεθόδους. Ωραία. Πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε να διαλυθεί. Δεν μπορούμε να πάμε να πολεμήσουμε εμείς στη Γάζα, να πολεμήσουμε εδώ. Θα κοιτάξουμε εδώ. Εδώ υπάρχει Χαμάς. Υπάρχει. Όποιος σας λέει ότι δεν υπάρχει, δεν σας λέει την αλήθεια. Θα πρέπει αθόρυβα να την εξουδετερώσουν. Να τους πιάσουν, να τους ανακρίνουν και να τους στείλουν εκεί που πρέπει για τα περαιτέρω σχετικώς. Διότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ πέρα με σκοπό να κάνουν τράβαλα. Φασαρίες. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ απλό και όλοι κάνουν ότι δεν βλέπουν τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο. Και η μεγάλη είδηση είναι ότι κέρδισε ο κύριος Δούκας τον κύριο Μπακογιάννη. Λοιπόν, με αυτό πάω σε διάλειμμα. Για κάποιους δεν ήταν καλή βραδιά χθες, κύριε πρέσβη μου. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Πάω σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Κρατήστε όμως ένα ερώτημα για να το επεξεργαστείτε. Η Χαμάς μου λένε είναι τρομοκρατική οργάνωση. Τρομοκρατική οργάνωση κάποτε ήταν και ο IRA. Δεν βομβαρδίζαν όμως το Belfast. Εδώ θα ισοπεδώσουμε τη Γάζα για τους τρομοκράτες. Κρατήστε το, μην μου απαντήσετε τώρα. Κύριε Ιφαντή, δεν ξέρω αν συγκρατήσετε ή να επαναλάβω το. Το IRA, γιατί ναι, δεν το βομβαρδίσανε τον Belfast. Ένα παράδειγμα εδώ. Θα μπορούσε να πει κάποιος και για το επαναστατικό κίνημα στην Αφρική, στην Νότια Αφρική. Έτσι. Κοιτάξτε, το IRA ήταν βρετανική επικράτεια. Το Belfast είναι βρετανική επικράτεια. Ο IRA δραστηριοποιείται μέσα στην βρετανική επικράτεια. Όπως και οι τρομοκράτες, οι Σιργκούν, στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δραστηριοποιούνταν μέσα στην Ιερουσαλήμ που ήταν υπό βρετανική διοίκηση. Δεν μπορείς να βομβαρδίσεις το μέρος όπου βρίσκεσαι. Τώρα οι Παλαιστίνοι μέσω της Χαμάς έχουν αποανθρωποποιηθεί. Δηλαδή είναι αυτό το dehumanize. Τους έχουμε κάνει σαν να είναι βρικόλακες. Τα media, αυτός είναι ο ρόλος τους. Οπότε απέναντι σε έναν τύπο που είναι αριανός, εξωγήινος, εισβολέας, τρομοκράτης, αιμοδιψής και μένει σε ένα συγκεκριμένο χώρο που είναι η λωρίδα της Γάζα, όλα επιτρέπονται. Αυτό είναι το κυρίαρχο αφήγημα της προπαγάνδας της Δύσης, το οποίο σε πληθυσμούς όπως η Γαλλία, ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο με απικιακό παρελθόν, πιάνει. Έτσι, πάντοτε υπήρχαν κάτι άγριοι εκεί κάτω που θέλανε να τους κατακεφαλώνουμε. Η πραγματικότητα βέβαια είναι εντελώς διαφορετική.
Είναι εντελώς διαφορετική. Εγώ επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι εάν τελικά καταφέρει ο Νετανιάχου να φέρει τους Ιρανούς μέσα στην εξίσωση και να θέσει τη χώρα του σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, θα προκαλέσει διεθνή εμπλοκή. Τα αεροπλανοφόρα θα επέμβουν και τότε θα επέμβουν και οι Ρώσοι από την Λατάκια. Και θα βρεθούμε, θα πάμε σε μια κίνηση πάρα πολύ μεγάλη. Η Κίνα επίσης θα επέμβει. Α, γι' αυτό στέλνει και τα απεσταλμένα της... το 30% του πετρέλαιο της έρχεται από το Ιράν. Σωστά, και πάμφθηνα, ε. Και πάμφθηνα. Λοιπόν, οποιαδήποτε εμπλοκή του Ιράν θα σημάνει ανακοπή των εξαγωγών του. Αυτό θα του κάνουν, έτσι. Δεν θα το αφήσουν να στέλνει με τα πετρελαιοφόρα του το πετρέλαιο προς την Κίνα. Αυτό δεν θα το αφήσουν εύκολα οι Κινέζοι. Δεν μου λέτε, αυτή η ατάκα του Μπλίνκεν σε κλειστό κύκλο ότι το Αζερβαϊτζάν ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Αρμενία. Προφανώς είναι η κατάσταση δίνει, παρέχει ευκαιρίες σε πάρα πολλούς αυτονόμους δρόντες. Μάλιστα. Τουρκία και Αζερβαϊτζάν θέλουν να αποκτήσουν εδαφική συνέχεια. Ναι, αλλά Τουρκία και Αζερβαϊτζάν. Το Ιράν θα αντιδράσει, αλλά γι' αυτό δεν είναι το ζωτικό του συμφέρον εκεί. Το ζωτικό συμφέρον του Ιράν είναι η Συρία και ο Λίβανος. Σαφές αυτό που λέτε, αλλά επιτρέψτε μου, Τουρκία και Αζερβαϊτζάν χέρι-χέρι με το Ισραήλ στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Να τα λέμε όλα, ε. Είχαν στην Ισραήλ ακριβώς, διότι οι Ισραηλοί χρησιμοποιούσαν το έδαφος του Αζερβαϊτζάν για διεισδύσεις. Πονηρό ερώτημα σε εσάς, λοιπόν, κύριε Πρέσμη. Ωραία. Εμείς να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ στην υπόθεση της Χαμάς, το διευκρινίσατε αυτό με σαφήνεια, και έτι περαιτέρω, γιατί στην Τουρκία έχει βάσεις στρατιωτικές και επιτελάρχες η Χαμάς σε όσμωση με τον Ερντογάν. Ναι, αλλά ο Ερντογάν την ίδια ώρα οσμώνεται με το Ισραήλ. Σε αυτό το πλευρό σταθούμε. Ο Ερντογάν επιχειρεί να καταστήσει γέφυρες με το Ισραήλ. Θέλουμε να το κάνουμε πιο εύκολη αυτή τη δουλειά. Ας καθίσουμε στη γωνία μας να πίνουμε το καφέ μας στον Τακάπο, ας πούμε, δηλαδή Κολονακίου. Σαφές. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε, θα πρέπει να στηρίξουμε τον εαυτό μας. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να στηρίξουμε το Ισραήλ σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, γιατί εδώ πέρα τίθεται ένα αμφιβόλο η ασφάλεια του Ισραηλινού κράτους εν το συνόλο του. Ήδη το Τελ Αβίβ δέχεται ακόμη ρουκέτες από τη Γάζα. Αν αρχίσουν να ρίχνουν ρουκέτες και από το βορρά, δηλαδή βαθιά μέσα από τη Συρία και από τον Λίβανο, το Λίβανο πολύ κοντά στα σύνορα, όλο το Ισραήλ θα είναι κάτω από πειρά. Άρα είναι υπαρξιακό. Δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η χώρα. Είναι υπαρξιακό, λοιπόν, για το Ισραήλ. Είναι υπαρξιακό. Ερώτηση δηλαδή, εδώ φίλου. Η εκατόμβη θα γίνει καθημερινό φαινόμενο, γιατί οι ρουκέτες, ξέρετε, πέφτοντας έχουν και την κακή συνήθεια να σκοτώνουν. Κύριε Πρέσβη, σας πάω γρήγορα, γιατί έχω δεκάδες ερωτήματα και προσπαθώ να τα καλύψω. Άρα, ρωτάει φίλος, αν είναι υπαρξιακό, γιατί στο Ισραήλ δεν εκφράζεται μια άποψη πολιτικής λύσης του ζητήματος, διότι τελικά αυτή η υπεροπλία του στρατιωτικά το οδηγεί σε μία αλαζονία και δεν κάθεται ποτέ να συζητήσει μία πολιτική λύση προκοπής να τελειώνει αυτή η ιστορία όσο τελειώνει. Μα εκφράζεται. Εγώ χάνω πολύ χρόνο. Αφιερώνω πολύ χρόνο από την ημέρα μου να παρακολουθώ τα δύο κανάλια αγγλόφωνο και γαλλόφωνο της Ισραηλινής τηλεόρασης, τα οποία απευθύνονται στην εβραϊκή διασπορά, έτσι, σε αυτούς που δεν μιλούν επαρκώς εβραϊκά και είναι Εβραίοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γαλλία. Εκεί μέσα, προς τιμή τους, γιατί είναι δημόσια τηλεόραση με τον πραγματικό όρο, δεν είναι παραμάγαζο κυβερνώντος κόμματος, εκεί βγαίνουν όλες αυτές οι απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν σε ξεκαθάρισμα της Χαμάς, διότι δεν μπορείς να διαπραγματευτείς υπό την απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, να την ξεκαθαρίσουν στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και τα λοιπά, και μετά να καθίσουν σε ένα τραπέζι με τους Παλαιστινίους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα υπάρχει. Εμείς στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε. Γιατί εμείς, πώς το λένε, βλέπουμε τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν τολμούν να πούν τι λένε οι αντιπολιτευόμενοι Ισραηλινοί, διότι έρχονται εκεί από το υπόγειο του Μαξίμου τα τέλεια. Μπορείτε να δείτε, όποιος συντονιστεί στο I24,
θα δει πάρα πολλές απόψεις εξαιρετικά επικριτικές για την κυβέρνηση και για την ευρύτερη πολιτική της, για την ιδέα δηλαδή ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους Παλαιστινίους, αυτοί να τους πατάμε στην καροτίδα και εμείς να γλεντάμε και να περνάμε ήσυχα λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, αρκεί να μεσολαβεί ένας φράχτης με πολλούς ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Να στο κάνω... Αυτό το πράγμα ήταν μεγάλη φενάκι. Αυτό πουλούσαν όμως ο Νετανιάχου, Ισραηλινή δεξιά και ένα σωρό τύποι περίεργοι με κοτσιδάκια. Καλά και το λέτε. Παραδοσιακή... Να σας το κάνω λίγο χειρότερο. Εν μέσω αυτής της κρίσης υπαρξιακής, όπως λέτε για το Ισραήλ, όποιος παρακολουθήσει τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, είτε δημόσια είτε μη δημόσια, Χάρετς για παράδειγμα, θα δει μια σφοδρή κριτική στο στρατό και στις υπηρεσίες ασφάλειας. Στην Ελλάδα, αν πεις ότι βούλιαξε το Στεφανοβίκιο, κινδυνεύεις να καθίσεις στο σκαμνί. Αυτή είναι η διαφορά. Παραπέμπω στους όποιους ακροατές σας είναι φιλέρευνοι να διαβάσουν την έκθεση που έκαναν όλα τη δικαστική κατεντολή της Ισραηλινής κυβέρνησης μετά τον πόλεμο του 2006 για το τι δεν πήγε καλά. Η διέκθεση ήταν 400 σελίδες, δώσαν 40 στη δημοσιότητα, μια περίληψη. Αυτή η περίληψη μαστιγώνει τόσο την τότε κυβέρνηση του Γεχούντ Ολμέρτ, που βλέπετε τη δημοκρατία και η απόδοση ευθυνών είναι λειτουργικό κομμάτι του πολιτικού συστήματος του Ισραήλ. Επειδή δηλαδή είσαι εκλεγμένος, δεν είσαι σαν τον Πάπα που έχει το αλάθητο. Άμα κάνεις λάθη, γίνεται έρευνα, όχι για να σε τιμωρήσουμε. Τον τιμωρεί ο κόσμος, τον έστειλε σπίτι του τον Ολμέρτ, τον τιμώρησε τότε ο κόσμος. Για να μην επαναληφθούν τα λάθη. Χρήστος. Λοιπόν, και τώρα που επαναλήφθηκαν σε μεγαλύτερη κλίμακα άλλα λάθη μεγαλύτερης εμβέλειας, διότι υπήρχαν οι ενδείξεις, επαναλαμβάνω, αλλά υπήρχε το κυρίαρχο δόγμα ότι η Χαμάς μας φοβάται. Η Χαμάς δεν θα τολμήσει ποτέ. Η Χαμάς θέλει να παίρνει τα δολάρια από τους Σαουδάραβες και από το Κατάρ και να τα δίνει κοινωνικά επιδόματα στη Λωρίδα της Γάζα για να διατηρεί εκλογική επιρροή. Η Χαμάς στοχεύει τον Αμπάς και όχι το Ισραήλ. Υπήρχαν διάφορες μια τέτοια φαινάκι. Γιατί για το Ισραήλ είναι πολύ ισχυρό ότι θα διαλύσει τη Χαμάς. Όλα αυτά συνετρίβησαν το πρωί της 6ης Οκτωβρίου. Ο Χρήστος, ποια είναι η άποψη του κυρίου πρέσβη, λέει ο Χρήστος, για την αντίληψη αναλυτών ότι η Χαμάς παρά τις αποτρόπες φρικτές πράξεις της πέτυχε να φέρει το Παλαιστινιακό ξανά στο προσκήνιο? Εκ των πραγμάτων το έφερε. Εκ των πραγμάτων το έφερε, διότι σήμερα είναι η Χαμάς που έκανε αυτές τις φρικοδίες. Αύριο θα είναι μια άλλη οργάνωση αν συνεχίσουν οι Παλαιστίνοι να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Η απελπισία δεν γεννά τον καρτεσιανό λόγο. Η απελπισία γεννά οργή και επιθυμία να εκδικηθείς. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς Αϊνστάιν για να το καταλάβει. Και οι Ισραηλινοί, πάρα πολλοί Ισραηλινοί, λένε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία, τραγική ευκαιρία, κόστισε 1.300 νεκρούς στους Ισραηλινούς και βάλε, γιατί θα αυξηθεί άμα αρχίσουν χερσαίες επιχειρήσεις. Και στους Παλαιστίνιους δεν το συζητάμε πόσο είναι ένα πρόβλημα, πόσο μπορούμε να μετρήσουμε. Είναι τουλάχιστον μια τραγική ευκαιρία να μιλήσουν και να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Επειδή έχω ασχοληθεί χρόνια με αυτό το θέμα, έτσι χρόνια, όταν έγινε η επίθεση το 2006 του Ισραήλ στο Λίβανο, ήμουν Στάλιν κάτω εσπεσμένα, γιατί μαζί με τον πρέσβη τον Αγαθοκλή δεν ήταν επανδρομένη η πρεσβεία μας. Ένας δεύτερος γραμματέας ήταν εκεί, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος, αλλά δεν επαρκούσε. Συνεπώς, έχω ασχοληθεί πολύ με αυτή τη δουλειά και ξέρω ότι από τεχνικής άποψης, εάν υπάρχει πολιτική βούληση, βρίσκεται βιώσιμη λύση. Η λύση δεν είναι δύσκολη, η λύση είναι εύκολη, η πολιτική βούληση είναι δύσκολη. Δεν είχε πολιτική βούληση ούτε η Παλαιστίνη για ένα μεγάλο διάστημα μέχρι τις συμφωνίες του Όσλο. Μετά η πλειοψηφία του Παλαιστινιακού λαού απεδέχθη την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Αλλά η Χαμάς φυσικά δεν την αποδέχεται, το Ισλαμικό Τζιχάντ δεν την αποδέχεται. Και από την άλλη μεριά οι Ισραηλοί, ενώ είχαν ξεκινήσει με τη θεωρία των δύο κρατών, στην πορεία εξετράπησαν και άνθρωποι όπως ο Νετανιάχου τους σφύριξε ότι μπορούμε να κάνουμε τους Παλαιστίνιους να τους εξασφανίσουμε με ένα είδος ηλεκτρονικού delete.
Και εσείς δεν θα ακούσετε τίποτα και η διεθνής κοινότητα απολύτως τίποτα. Επόμενο ζήτημα. Έχετε βροχή ερωτημάτων, θα τα αντέξετε. Πρέπει να τα αντέξετε σήμερα γιατί έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ διαδραστικό αυτό που συμβαίνει και είναι το καλύτερο κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Γιάννης, άρτη αφιχθής από το Βέλγιο στο Ηράκλειο, μου λέει καλημέρα. Σύμφωνα με τον Σέιμουρ Χέρς, βραβευμένο με Πούλιτζερ ερευνητή δημοσιογράφο, το σχέδιο του Ισραήλ είναι να καθαρίσει εθνοτικά τους Παλαιστινίους και να τους εξαναγκάσει να πάνε στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος χρηματοδοτεί μια πόλη με σκηνές για το εκατομμύριο ή και παραπάνω για πρόσφυγες που περιμένουν πέρα από τα σύνορα. Αυτό το σχέδιο, λέει, επιβεβαιώθηκε στην πραγματικότητα από τον πρώην Ισραηλινό Υφυπουργό Εξωτερικών Ντάνι Αγιαλόν, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ και είναι σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Πώς το ακούει αυτό, λέει ο κύριος πρεσβής? Ακριβώς. Είναι ένας σχεδιασμός, ο οποίος τον μεθοδεύουν από πολύ καιρό, τον σπρώχνουν. Ο Χέρς αποκαλύπτει κάτι, κάνει ρεπορτάζ και αποκαλύπτει κάτι υπαρκτό. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα. Έστω ότι κάτω από την βία των όπλων, κάτω προκειμένου να μην εξοντωθούν, οι Παλαιστίνοι περνάνε στην Αίγυπτο και η Αίγυπτος τους περιορίζει, φτιάχνει προσφυγικούς καταβλισμούς, οι οποίοι μοιάζουν περισσότερο με πόλεις και λιγότερο με στρατόπεδα κτλ. Τι θα γίνει μετά? Αυτοί νομίζετε ότι δεν θα θέλουν να γυρίσουν στην Παλαιστίνη? Δηλαδή στη Συρία, στο Λίβανο, οι Παλαιστίνοι υπάρχουν. Στη Συρία μάλιστα έχουν πάρει και δικαιώματα. Τους έδωσε ο Άσαντ δικαιώματα προκειμένου να τους πάρει με το μέρος του. Στο Ιράκ επίσης υπήρχαν οι Παλαιστίνοι. Στον κόλπο είναι γεμάτο Παλαιστίνοι. Αυτοί νομίζετε ότι δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω και ότι δεν θα αρχίσουν να πιέζουν πολιτικά το Ισραήλ? Και αν η πολιτική πίεση δεν έχει αποτέλεσμα, δεν θα αρχίσουν στρατιωτικά να το πιέζουν με διεισδύσεις? Αυτή είναι η ιστορία που έχουμε δει σε όλη τη δεκαετία του 60 και του 70. Περίφημες διεισδύσεις των Παλαιστινίων στο Ισραήλ, έτσι όπου ανατείναζαν εγκαταστάσεις, υδροελεκτρικά εργοστάσια, σταθμούς άντλησης νερού κτλ. Και οι οποίοι οδήγησαν στον πόλεμο του 67. Ο πόλεμος του 67 ξεκίνησε από την πλευρά του Ισραήλ με αιτιολογία ότι δεν μπορεί να ανεχθεί πλέον αυτό το φαινόμενο. Άλλοτε για ποιο λόγο γίνεται στην πράξη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν μας λύνει το πρόβλημα. Μας το λύνει. Το μεταθέτει, δίνει μια προσωρινή λύση, η οποία όμως δεν πρόκειται να αγοράσει ούτε αγάπη, ούτε ειρήνη στους Ισραηλινούς. Η Σοφία, είναι αλήθεια ότι μεταξύ των Παλαιστινίων οι χριστιανοί Ορθόδοξοι είναι αρκετοί? Αν ναι, γιατί είμαστε με το Ισραήλ που τους φάζει αδιακρίτως? Τους αφήνουμε δώρο στη Χαμάς? Να σας πω ότι δεν υπάρχει χριστιανός Παλαιστίνιος στη Χαμάς. Υπάρχει καταστατικό πρόβλημα. Οι Ισραηλινοί Παλαιστίνοι, οι χριστιανοί Παλαιστίνοι, κυρίως εκφράζονται μέσα από το Παλαιστινικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, μια μαρξιστική οργάνωση, η οποία υπάρχει και στη Γάζα, υπάρχει πολύ περισσότερο στη Δυτική Όχθη, εκφράζονται μέσα από τη Φατάχ. Μιλάμε για τους Παλαιστίνιους που είναι χριστιανικού, δεν είναι όλοι Ορθόδοξοι, υπάρχουν και πολλοί καθολικοί. Ο Έντουαρντ Σαΐντ, αυτός ο μεγάλος Παλαιστίνιος και παγκόσμιος διανοητής, ήταν καθολικός. Έτσι. Δεν μιλάμε όμως τώρα, άλλη κατηγορία είναι οι Ισραηλινοί Άραβες. Δηλαδή χριστιανοί στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι οι Άραβες που το 48 δεν φύγανε με την Άκμπα. Δεν φύγανε. Μείνανε στις αιστείες τους. Στη Ναζαρέτ, στη Βιθλεέμ, σε διάφορους. Στη Χεβρόν. Οικονομικά όμως εξαθλειωμένοι. Αυτοί έχουν υπηκότητα. Ναι, αλλά οικονομικά είναι εξαθλειωμένοι. Δεν είναι και τόσο εξαθλειωμένοι. Οι Ισραηλινοί Άραβες δεν είναι και τόσο εξαθλειωμένοι. Είναι Ισραηλινοί πολίτες. Δεν είναι το φθηνό εργατικό δυναμικό που αντιπροσώπευαν πρόσφυγες του πολέμου του 67, δηλαδή οι κάτοικοι της υπερ-Ιορδανίας των κατεχωμένων περιοχών από το Ισραήλ στη δυτική όχθη του Ιορδάνιου. Ο Ιορδάνης πηγαίνει από βορρά προς νότο. Στη δεξιά λοιπόν μεριά, δυτική όχθη, εκεί είπαν η Ραμάλα, είναι η Χεβρόν, είναι οι πόλεις οι οποίες ήταν ιορδανικές και μετά τον πόλεμο του 67 γίνανε Ισραηλινές. Τις προσάρτησε το Ισραήλ με έναν ιδιόμορφο τρόπο. Δεν το είπε ανοιχτά, αλλά στην πράξη αυτό έχει κάνει. Με τους επικισμούς. Τους παίρνει τη γη, τους παίρνει τα περιβόλια,
και τους υποχρεώνει να γίνουν ένα προλεταριάτο το οποίο μπορεί να πάει να δουλέψει για 5 δεκάρες στο Ισραήλ αφού έχει την άδεια εισόδου κι αυτή. Ο Χάρης από τη Λευκοσία. Η Ελλάδα, κύριε Πρέσβη, θα αναγκαστεί να παίξει ρόλο αν χειροτερεύσει η κατάσταση, εννοώ στρατιωτικό ρόλο με τη λεγόμενη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ευχαριστώ, λέει. Τώρα να πάμε να πούμε στους Ισραηλινούς, οι οποίοι είναι εμπειροπόλεμοι. Όχι, αν διευρυνθεί το μέτωπο, λέει. Όσο και να διευρυνθεί, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι τόσο αναξιόπιστες, που δεν τις θέλει κανένας. Δηλαδή δεν θέλει να πεθάνει κανένας από φίλια πυρά. Και αυτό το λέω με όλο το σεβασμό προς στρατιωτικούς. Δεν συγκρίνονται με τις δυνάμεις των εμπλεκομένων και από τη μια και από την άλλη μεριά, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν να πολεμήσουν κάτι δεκαετίες και ότι δεν εκπαιδεύονται για να πολεμήσουν. Εκπαιδεύονται για παρελάσεις τις οποίες τις κάνουν αρκούντος καλά. Λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, διότι εδώ μας φουσκώνουν τα μυαλά για τους διάφορους, τις ειδικές δυνάμεις κτλ. Ο ελληνικός στρατός δεν έχει καταγραφεί πυρομαχικά. Τι να πάει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν το χρειάζονται. Αυτό που χρειάζονται όμως και θα μπορούσε να. Η Ελλάδα ήδη να το έχει προσφέρει στο Ισραήλ, είναι στην περίπτωση που αρχίσει και το βόρειο μέτωπο, για τους ανθρώπους που πλήττονται, είτε τραυματίες είτε μη, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μείνουν, υποδομές να έρθουν όσο κρατάει τα πολεμικά επεισόδια να εκκαινωθούν εδώ. Έστω και για τους τραυματίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στον τομέα του intelligence, στον τομέα. Σε ένα σωρό τομείς δεν θέλω να το πω δημόσια, δεν είναι. Προχωρώ. Μην επεκτείνεστε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αν φιλοδοξούσαμε να παίξουμε κάποιο ρόλο. Εδώ δεν φιλοδοξούμε να παίξουμε τίποτε. Ο Σπύρος, καλημέρα λέει. Ρωτήστε τον κύριο Πρέσβη, μήπως εδώ βρίσκουν τη χρυσή ευκαιρία οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα με το Μεσανατολικό να αποχωρήσουν, να αφήσουν στα κρύα του λουτρού την κυβέρνηση Ζελένσκι στην Ουκρανία, να τελειώνει και το παραμύθι της χολιγουδιανής αντεπίθεσης που μάλλον είναι άνθρακες. Νομίζω η Ουκρανία χρησιμεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχει αγκιστρώσει τον ρωσικό στρατό, τη Ρωσία ολόκληρη, την έχει υποχρεώσει σε μια αργή αιμορραγία, και οικονομική και πραγματική αιμορραγή κυριολεκτικά. Αν η Ρωσία δεν είχε το πρόβλημα της Ουκρανίας, θα ήταν πολύ πιο ενεργή στη Μέση Ανατολή, από τις βάσεις που έχει εξασφαλίσει στη Συρία, θα ήταν ένα μεγαλύτερο αγκάθι στους δυτικούς σχεδιασμούς. Συνεπώς και η Ουκρανία και ο Ζελένσκι είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της στρατηγικής των ΗΠΑ για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Το πρόβλημα με τους Ρώσους είναι ότι τώρα είναι, το ένα χέρι είναι πιασμένο στην Ουκρανία και με το άλλο μόνο μπορούν να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν στον Κάφκασο και στην Συρία. Καλημέρα λέει ο Κούλης. Άμα υποστηρίξουμε το Ισραήλ, κύριε Πρέσβη, και αυτό χάσει το μέτρο λόγω υπερισχύως και προκαλέσει γενική κατακραυγή, μετά τι θα κάνουμε? Θα ανασκευάσουμε τη θέση μας ή διακρίνονται οι Ισραηλινοί για την ηρεμία τους εξαιτίας πολεμικής υπεροχής? Όταν λέω να υποστηρίξουμε το Ισραήλ, εδώ πέρα έχουμε ένα κράτος με το οποίο θέλουμε να συμπήξουμε και στρατηγική σχέση, κάναμε τα τριμερή, θέλουμε να πάρουμε ενέργεια από αυτό κτλ. Το οποίο βρίσκεται σε δεινή ανάγκη. Εμείς θα κοιτάμε από την άλλη μεριά και όταν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, θα πούμε ναι, τι ωραία, συνεχίζουμε τις business. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές στη διεθνή σκηνή. Το να στηρίξουμε το Ισραήλ, να το στηρίξουμε για να εξασφαλίσει ασφαλή σύνορα, ασφάλεια για τους πολίτες του, και γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να παταχθεί η τρομοκρατία. Την τρομοκρατία αυτή τη στιγμή την ασκεί κατά μείζωνα λόγο η Χαμάς και πρέπει να το στηρίξουμε και ηθικά και υλικά αν χρειαστεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο να εξοντώσει τη Χαμάς, όχι τους Παλαιστίνιους. Όταν όποιος προσφέρει βάζει και όρια στην προσφορά του. Όποιος κάθεται στη γωνία και καιροσκοπεί, δεν είναι irrelevant. Είναι, δηλαδή δεν είναι άσχετος, δεν έχει καμία τύχη στα διεθνή δρόμενα. Γιατί θεωρούμε καλό να υποστηρίξουμε το Ισραήλ? Δεν υποστηρίζουμε το Ισραήλ και δεν υποστηρίζουμε τους Παλαιστίνιους. Υποστηρίζουμε το Ισραήλ να αποκρούσει μια επίθεση οι οποίοι μπαίνουν μέσα με τις χατζάρες και όποιον πάρει ο χάρος. Παιδί, γυναίκα, σκύλος, γάτα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Έτσι. Και από την άλλη μεριά λέμε στους Ισραηλινούς ότι μην το κάνετε εσείς το ίδιο
με τα F-16 πήγαινε πάνω από τη Γάζα και αδειάζεται δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες τόνους εκρηκτικά. Προσπαθήστε να βρείτε έναν τρόπο, όσο υπάρχει τρόπος, είναι σε δόκανο το Ισραήλ, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, να εξουδετερώσετε τη Χαμάς και όχι τους Παλαιστινίους. Αυτή είναι η φυσιολογική αντίδραση για να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Αν το καταλάβουμε, αν το σκεφτούν λίγο οι ακροατές σας, με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τον εαυτό μας φερόμενοι σαν υπεύθυνο κράτος. Ο Περικλής, αντί να κοιτάξουμε το συμφέρον μας όπως σωστά λέει ο κύριος Αϊφαντής, εμείς για άλλη μια φορά σαν οπαδοί παίρνουμε το μέρος του ενός και του άλλου. Όλη η ηθική και αίσθηση δικαίωμας για τους έξω, για τους μέσα που μας φτύνουν στα μούτρα δεν κάνουμε τίποτα. Ο Νίκος μου λέει εδώ ερώτηση απορία, τι νόημα έχει υπεροπλία σε μια τόσο στενή χώρα χωρίς στρατηγικό βάθος και όταν το πρόβλημα είναι εσωτερικό και πολύ κοντά στα κέντρα εξουσίας που μπορούν να καταληφθούν γρήγορα ή να απορριθμιστούν, μήπως είναι ένας αλαζονικός μύθος που παρασύρει τις άλλες χώρες να επιτηρούν την ασφάλεια του Ισραήλ αντί να επιβάλλουν ειρήνευση. Διαρωτώ με πόσοι άλλες χώρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν ειρήνευση. Οι ίδιοι οι Ισραηλινοί θέλουν, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας τους θέλει την ειρήνευση. Υπενθυμίζω ότι η Τζακ Ράμπιν, ήρωας του πολέμου του 48, ήρωας του πολέμου του 67, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, έτσι, δολοφονήθηκε από ζηλωτή θρησκόληπτο Εβραίο. Μάλιστα. Γιατί ετοιμαζόταν να αναγνωρίσει το δικαίωμα ως προδότης, ως προδότης, έτσι ως προδότης. Μάλιστα. Συνεπώς, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τους λογικούς ανθρώπους στο Ισραήλ να πετύχουν τους όρους μιας πολιτικής συνδιαλλαγής. Έτσι βοηθάμε την ανθρωπότητα, κάνουμε το καθήκον μας ως κράτος. Δεν καταλαβαίνω και επίσης να βοηθήσουμε τους Παλαιστίνιους, έτσι, τους αντίστοιχους Παλαιστίνιους, όχι τη Χαμάς, αλλά τους αντίστοιχους Παλαιστίνιους οι οποίοι αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ και θέλουν μια συνδιαλλαγή. Υπάρχουν Παλαιστίνοι κρατούμενοι, ο Μαρουάν Μπαργκούτι, λέω για παράδειγμα, ο ηγέτης του Πατριωτικού Μετώπου, που είναι έγκλειστοι επί χρόνια στις Ισραηλινές φυλακές για να αφαιθεί ο τόπος ελεύθερος να δράσει η Χαμάς και να ανδρωθεί η Χαμάς. Με αυτούς τους ανθρώπους θα έλθει, όπως με τον Νέλσον Μαντέλα πήγαν οι Λευκοί και συνδιαλλάχθηκαν στην Νότια Αφρική. Με αυτούς θα πρέπει να συνδιαλλαγεί το Ισραήλ μετά που θα ξεφορτωθεί ο Ισραηλινός λαός. Τον θείασο του Νετανιάχου και των θρησκόλυπτων Εβραίων, οι οποίοι το οδήγησαν στη μεγαλύτερη καταστροφή της σύγχρονης ιστορίας του. Δηλαδή, στο Γιόμ Κιπούρ είχαν 2.500 νεκρούς, αλλά κέρδισαν. Εδώ πέρα δεν ξέρω ποια έκταση θα είναι η όποια νίκη και το κόστος θα είναι μεγαλύτερο, ίσως. Ο Βασίλης λέει. Έχουν ήδη 1.300. Ο Βασίλης λέει: καλημέρα, κύριε πρέσβη. Παρακολουθώ τώρα την ανάλυση σας. Θέλω να σημειώσω το εξής. Ορθώς λέτε ότι και οι Δυτικοί και οι Ισραηλινοί εξέθρεψαν το φίδι που έχει γίνει κόμπρα τώρα τη Χαμάς. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα από αυτό το τροφείο. Σήμερα η Χαμάς, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία, αφού αυτή απέμεινε, του Παλαιστινιακού λαού. Εμείς θα υποδείξουμε στους Παλαιστινίους ποια είναι η οργάνωση που αυτοί αισθάνονται κακό τρόπο, χάρη στους Δυτικούς, ότι τους εκφράζει. Εμείς δεν θα υποδείξουμε ούτε στους Ισραηλινούς ούτε στους Παλαιστίνιους. Αλλά το να υπάρξουν ελεύθερες εκλογές στην Παλαιστίνη είναι ένα πρόβλημα. Το 2006 η Χαμάς ήρθε στην εξουσία με ελεύθερες, σχετικά για τα δεδομένα της εποχής, εκλογές. Όμως ελεύθερες τυπικά δεν κάνουν νοθεία στα ψηφοδέλτια, ή ότι δεν τους πήγαιναν at gunpoint μέσα στο εκλογικό τμήμα να ψηφίσουν, αλλά υπήρχε ένας εκφιασμός. Η Χαμάς είχε τα λεφτά, η Χαμάς μπορούσε να δώσει αυτό που δεν έδινε η διεφθαρμένη PLO τότε, οργάνωσε τα πλευθέρωση της Παλαιστίνης, κοινωνικά βοηθήματα λοιπά, σε ανθρώπους οι οποίοι ήσαν σε σχάτη ένδια και δεν είχαν και καμία προοπτική να φύγουν από αυτή. Πρέπει λοιπόν αυτό, την σχάτη ένδια και την έλλειψη προοπτικής, να την ακυρώσουμε. Αν την ακυρώσουμε, την άρουμε αυτή τη συνθήκη, τότε θα ακυρωθεί και η προοπτική της Χαμάς. Η Χαμάς είναι παιδί του εγκλεισμού των Παλαιστινίων στη Γάζα και της αφόρητης καταπίεσης που υπέστησαν και εκεί και στη Δυτική Όχθη. Είναι παιδί του Ισραηλινού επικισμού, του Εβραϊκού επικισμού. Εάν λοιπόν οι επικισμοί από τη Δυτική Όχθη σταματήσουν και φύγουν και
Υπάρχει η προοπτική ενός βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους. Θεωρίες όπως της Χαμάς ότι πρέπει να πετάξουμε τους Ισραηλινούς στη θάλασσα δεν θα ευδοκιμήσουν. Μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς η Παλαιστινιακή κοινή γνώμη. Αυτή τη στιγμή γόητρο η Χαμάς. Γιατί με το όπλο στο χέρι υποστηρίζει τον Παλαιστινιακό λαό. Έτσι το καταλαβαίνουν οι Παλαιστίνοι. Στην πραγματικότητα υποστηρίζει τον εαυτό της. Δεν υποστηρίζει τον Παλαιστινιακό λαό. Ο Παλαιστινιακός λαός είναι εκεί για να παράγει μάρτυρες. Αλλά είναι δύσκολο να το καταλάβουν, διότι κανείς δεν αντιμάχεται από τους υπόλοιπους, τους Ισραηλινούς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Απόλυτο. Ακούστε τώρα, εδώ ρωτάει ο Λευτέρης και είναι ένα εξόχως ενδιαφέρον ερώτημα και στα κάθε μας. Στο παρελθόν, λέει κύριε πρέσβη, έχετε συμφωνήσει σχεδόν απόλυτα με την άποψη του άλλου καθηγητή που ακούμε στον 984. Και ο πρέσβης δεν είναι καθηγητής, πρέπει να πω, του κυρίου Γρίβα, ότι τελικά με απλές πάμφθινες πλατφόρμες, έτσι το είχε πει, ακόμη και με 4x4, θα μπορούσες να έχεις φτιάξει ένα πολύ καλύτερο και πιο αξιόπιστο πλέγμα στα αβύθιστα αεροπλανοφόρα του Αιγαίου, που είναι τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, έναντι πανάκριβων συστημάτων, από ντρόν απλά μέχρι και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το απέδειξε αυτό η εισβολή της Χαμάς στο υπερσύγχρονο Ισραηλινό τείχος με τα απίστευτα συστήματα αλγορίθμων? Είναι σωστή η παρατήρηση, το απέδειξε περίτρανα, ακόμη και τα πιο πολυσύνθετα και πανάκριβα συστήματα μπορούν να εξουδετερωθούν με σχετικά απλές λύσεις, αν σκεφτεί κανείς έξω από το κουτί και είναι αποφασισμένος να... Και δεν είναι δέσμιος δογμάτων, όπως είναι μαζί με το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την ελληνική διπλωματία και ο ελληνικός στρατός. Εγώ προσυπογράφω όλα όσα λέει ο κύριος Γρίβας, είναι ειδικός, τα έχει αναλύσει, είναι φίλος μου ο κύριος Γρίβας, είναι εξαιρετικά πιστικός όταν μιλάει για αυτό το πράγμα με το οποίο έχει ασχοληθεί τόσα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο μιλάει για αυτό, μπορεί και να το εφαρμόσει. Αν είχε τη δυνατότητα, και το έχουν ζητήσει πολύ μεγάλες δυνάμεις να δουλέψει για αυτές. Επιμένει να δουλεύει για την Στρατηγική Σχολή Ευελπίδων, θεωρώντας ότι έχει εκεί μια αποστολή. Θεωρώ δηλαδή πράγματι ότι θα μπορούσαμε, αντί να αγοράζουμε μόνο πανάκριβα πράγματα, δεν λέω να μην αγοράσουμε φρεγάτες, πρέπει να έχουμε φρεγάτες για την ανοιχτή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου κτλ. Αλλά να βάλουμε τις φρεγάτες να κάνουν δουλειά περιπολικού μέσα στα στενά νερά του Αιγαίου και να είναι ευάλωτες στα συστήματα των Τούρκων, τα οποία είναι πολύ πιο κοντά στη λογική που είδαμε να αναπτύσσει η Χαμάς, δηλαδή drones, περιφερόμενα πυρομαχικά κτλ., είναι έγκλημα. Αλλά όταν αγοράζεις φθηνά οπλικά συστήματα, τι περιθώριο για μίζες έχετε, κύριε Σαχίνη? Κανένα. Κύριε πρέσβη, πρώτο τελευταίο ερώτημα. Είναι από τη φίλη της Σουζάννα. Είπε προηγουμένως ο κύριος πρέσβης ότι αν τελικώς εμπλακεί το Ιράν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η Κίνα θα έχει λόγο. Με λίγα λόγια, θεωρεί ότι σωρεύονται περισσότερο σύννεφα για μια παγκόσμια ανοιχτή σύραξη? Ναι, γιατί δεν υπάρχει πυρηνικό δέος με τη Ρωσία. Ξέραν όλοι ότι άμα προχωρήσουν λίγο, η αρκούδα έχει ένα πυρηνικό δόντι και πυρηνικό νύχι και θα το καρφώσει. Με το Ιράν δεν υπάρχει δέος. Το Ιράν δεν έχει πυρηνικά όπλα. Προσπαθεί να κατακτήσει την πυρηνική τεχνογνωσία, αλλά δεν έχει χτίσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνεπώς δεν είναι πυρηνική δύναμη. Και θεωρούν ότι μπορεί να τιμωρηθεί μόνο το Ιράν χωρίς να εμπλακούν ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα. Πιστεύω ότι αυτός ο υπολογισμός, τον οποίο προωθεί ένα συγκεκριμένο λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει να πάρει ρεβάνση το Ιράκ και τα λοιπά, είναι λάθος. Το Ιράν, εάν εμπλακεί, θα παρασύρει μαζί του και θα επιφέρει παρέμβαση και της Κίνας και της Ρωσίας. Είναι συνταγή για μια παγκόσμια σύγκρουση, η οποία θα αρχίσει μαλακά, όπως άρχισε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με μια πιστολιά στο Σαράγεβο. Σκοτώθηκε ο αρχιδούκος Φερδινάνος, δεν ήταν μία, ήταν περισσότερες, αλλά με πάση περιπτώσει ένα γεμιστήρα άδειασε ο δολοφόνος και μετά έγινε ένας τεράστιος πόλεμος. Έτσι λοιπόν, το να επιτεθούν στο Ιράν, γιατί αυτό είναι το Ιράν, δεν πρόκειται
να αντιδράσει. Και όλη η ιστορία για το Ιράν δεν είναι να επιτεθούν στο Λίβανο, αυτό το κάνουν. Να επιτεθούν στη Συρία, αυτό το κάνουν. Είναι να επιτεθούν σε ιρανικές πόλεις αεροπορία. Εάν γίνει αυτό, θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως περίπου για όλους μας. Διότι και θα είναι και μια αποτυχία του διεθνούς συστήματος, διότι ένας παρανοϊκός τύπος, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει να μην πάει φυλακή για καταχρήσεις που έχει κάνει ο Νετανιάχου, θα έχει παίξει στην άκρη των δαχτύλων του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Ρωσία, την Κίνα κτλ. Δηλαδή, θα πρέπει να σκεφτεί, να σκεφτούν οι κυβερνήσεις, και όχι η δική μας, η δικιά μας έχει, δεν σκέφτεται πια, αλλά οι κυβερνήσεις εμπλεκόμενες, ποια θα είναι τα ωφέλη και ποιες οι ζημιές. Οι ζημιές είναι, υπερβαίνουν κατά πολύ το όποιο όφελος για τις δικές κυβερνήσεις από μια εμπλοκή και μεταφορά του πολέμου από την Παλαιστίνη και τη Γάζα και από το Λίβανο, ας πούμε, από τα σύνορα με το Λίβανο, στο Σιράζ, στο Ισφαχάν, στην Τεχεράνη κτλ. Γι' αυτό δίνω και πολύ μικρές πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Εχέφρονες υπάρχουν. Ο Μπλίνκεν δεν μου μοιάζει για ηλίθιο σε μένα. Θέλω να κλείσουμε ερχόμενος στο πόσο όλα αυτά έχουν ειδικό βάρος πια και αλλαγή πίστας και ταχύτητας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. Και είμαι πολύ σαφής, αν η Ουκρανία ζορίζεται σήμερα να είναι στα headline news, και έχει και αυτό τη σημασία του, των δυτικών μέσων ενημέρωσης. Πείτε μου ειλικρινά, αυτός ο ελληνοτουρκικός διάλογος που πάει πια σε πολιτικό πεδίο από την αρμόδια υφυπουργό, την κυρία Παπαδοπούλου από τη δική μας πλευρά, που έχει μια κατάληξη το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη Υπουργικών Συμβουλίων, που έχει αφήσει εκτός το Κυπριακό, που στην Κύπρο δεν ξέρω γιατί ακριβώς πανηγυρίζουμε για τον ΟΗΕ με την πύλα, ο δρόμος ανοίχτηκε. Πιστεύετε ειλικρινά ότι είναι το καλύτερο timing πια με το βάρος αυτό, ή θα πάμε στο παιδιά τελειώνετε, βρείτε τα, μας στάνουν αυτά που έχουμε σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, δεν μας ανοίξετε εδώ άλλο πανηγυράκι, άρα κάντε και ένα σκόντο σε απαιτήσεις. Ανοίγει η όρεξη των Τούρκων, γιατί βλέπουν ότι αναβαθμίζεται κέρια η γεωπολιτική τους σημασία. Θέλουν η Τουρκία να μιλάει με τους Παλαιστίνιους, θέλουν, έχει επιρροή, θέλουν να την ασκήσει η Δυτική, άρα έναντι της Ελλάδας οι Τούρκοι μπορούν να ζητήσουν περισσότερα ανταλλάγματα από τους Δυτικούς. Εμείς ό,τι μας πούν οι Δυτικοί θα δώσουμε, μην έχετε καμία αμφιβολία αυτό, κύριε Σαχίνη. Ουδείς σε αυτή την κυβέρνηση και πολύ λιγότερο κυρία Παπαδοπούλου, έχει κανένα ενδιασμό, ό,τι της πούν θα δώσει. Θα επιχειρήσει να δώσει. Αρκεί, ελπίζω, να παρέμβει ο ελληνικός λαός και να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά είναι ελπίδα. Ο σχεδιασμός είναι ότι προχωρούμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Πηγαίνουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν θέλω να κουράζω τους ακροατές σας, πηγαίνουμε έχοντας να δώσουμε μόνο. Δεν μπορεί να πάρουμε τίποτα. Άρα δεν με συγχωρείτε. Δεν συμμερίζεστε. Με συγχωρείτε κύριε Πρέσβη. Έχω αντίλογο. Δεν συμμερίζεστε, όχι δικό μου, δεν συμμερίζεστε την άποψη άλλων συναδέλφων σας και κυρίως Ελλήνων αναλυτών και think tanks, ότι ίσα ίσα τώρα είναι το καταλληλότερο timing, γιατί η Τουρκία είναι στριμωγμένη από τη σχέση της με τη Χαμάς και γιατί οι Δυτικοί πια την έχουν βάλει στο στόχαστρο για το ρόλο που παίζει. Άρα αν πάμε σε ένα τραπέζι, πάμε από θέση ισχύως. Αυτές οι αναλύσεις ότι η Τουρκία είναι στριμωγμένη επειδή έχει στενές σχέσεις με τη Χαμάς συνιστούν παράκρουση. Συνιστούν σαν αυτά που λένε οι ευσεβείς στις εκκλησίες, ότι ο Θεός θα κάψει τους αμαρτωλούς. Η αμαρτία θεριεύει εξ' από τις εκκλησίες και φωτιά δεν πέφτει από τον ουρανό. Λοιπόν, ακριβώς επειδή έχει εξαιρετικές σχέσεις με τη Χαμάς η Τουρκία, είναι κλειδί για οποιονδήποτε επαγγελματία διπλωμάτη, και ο Μπλίνκεν είναι τέτοιος, προσωποποίηση του επαγγελματία διπλωμάτη, για να λύσει το πρόβλημα με τη Χαμάς όταν δεν θα μπορούν να το λύσουν μέσα στα λαγούμια οι Ισραηλινοί στρατιώτες. Δηλαδή η απαγκίστρωση της Χαμάς και η απόσυρσή της δεν ξέρω και εγώ πού, θα είναι η τελική φάση της Ισραηλινής προσπάθειας.
Και για να γίνει αυτό, η Τουρκία είναι το πολύτιμο κλειδί. Η Τουρκία θα βγει, βγαίνει, είναι ήδη εξαιρετικά ενισχυμένη. Μιλάνε οι πάντες μαζί της. Ο Ερντογάν βρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν με τον Ερντογάν. Αυτή η φαντασίωση ότι θα μας ανταμείψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες επειδή είμαστε καλοί, είμαστε έτσι, γυαλίζουμε το μήλο τους και θα τιμωρήσουν την Τουρκία επειδή είναι κακή η Τουρκία και έχει σχέση με τη Χαμάς, ας πούμε, και με άλλους ανυπόλοιπτους του διεθνούς συστήματος, αυτές μόνο από παιδιά του κατηχητικού, προσβάλλονται τα παιδιά του κατηχητικού, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι όχι διπλωμάτες δεν κάνουν, ούτε για υπηρετικό προσωπικό δεν κάνουν. Δεν είναι πράγματα αυτά, είναι εντελώς εξωπραγματικά. Ας μου πει κάποιος τι υποχρεώθηκε, ποια απέτηση υποχρεώθηκε να περιστείλει η Τουρκία λόγω της αναμόχλευσης από τα δυτικά μίντια και από τα ισραηλινά μίντια των σχέσεων που έχει με τη Χαμάς. Αναφέρει, εγώ παρακολουθώ την ισραηλινή τηλεόραση, δεν βρίζουν τους Τούρκους. As a matter of fact, δηλαδή ως γεγονός αναφέρουν ότι η έδρα του κυβερνοπολέμου της Χαμάς είναι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν εγκαλούν τους Τούρκους γι' αυτό. Λοιπόν, διότι είναι ρεαλιστές. Τώρα, πού τα βρίσκουν αυτά οι διάφοροι αναλυτές εκεί στο Ιλιαμέπ και τα λοιπά, είναι το χειρότερο πρόβλημα με τους Λακέδες είναι όταν δεν ξέρουν τι θέλει το αφεντικό τους. Και σε αυτή την κατάσταση έχει περιέλθει το Ηλιαμέπ και διάφοροι Έλληνες αναλυτές, δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η γραμμή του αφεντικού και λένε ανοησίες. Κλείνω με μια δική σας ρίση, ότι είμαστε σε μια φάση όπου γεννιέται ένας νέος κόσμος. Καλό έχετε πει το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν εκτοξεύονται τόμοι διεθνούς δικαίου και κάθονται όλοι στα αυγά τους. Είναι ένας κόσμος που αλλάζει, αναδύεται. Τώρα αν θα είναι πολυπολικός δύο πόλων είναι ανοιχτό ερώτημα, και αν θα πάει μπροστά ή αν θα πάει πίσω στη βαρβαρότητα. Θεωρείτε ότι αυτό διάγουμε πια? Το διεθνές δίκαιο δεν είναι relevant, όπως λένε οι Αμερικανοί. Δεν είναι λειτουργικό εργαλείο για οτιδήποτε. Είναι μια επίκληση, όπως το κύριε Λέισον στις εκκλησίες, το έλεος του Κυρίου βεβαίως είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα πρέπει να προστίθεται στο τέλος κάθε ψαλμού, αλλά ο συσχετισμός της δύναμης επί του πεδίου της μάχης και ο γεωπολιτικός συσχετισμός δύναμης είναι αυτοί που κατευθύνουν τις εξελίξεις και όχι το διεθνές δίκαιο. Έρχεται μετά ως καρύκευμα για να πει ότι να εξοραίσει το όποιο αποτέλεσμα προκύψει. Εντάξει, η Χαμάς δεν έχει διαπρέψει το διεθνές δίκαιο, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσε να βρει μια δικαιολογία από τη θεωρία του διεθνούς δικαίου και για όσα έπραξε προσφάτως και έχει πράξει διεθνώς. Δηλαδή, αν κάποιος επιχειρεί να αναλύσει με εργαλείο το διεθνές δίκαιο το τι συμβαίνει, σύντομα θα καταδείξει σε ψυχιατρική κλινική ή θα παραφρονήσει. Δεν προσφέρει λύση, δεν είναι εργαλείο ανάλυσης, δεν είναι εργαλείο διαμόρφωσης πραγματικότητας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο επικαλείται ο κύριος Γιαραπετρίτης και οι διάφοροι άλλοι Έλληνες Υπουργοί Εξωτερικών και ο προηγούμενος κατά κόρον για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να κάνω χρήση ενός σχολείου του φίλου του Ζαφίρη. Θεωρείτε ότι το Ισραήλ είναι σαν μετέχμιο και με αυτή την κυβέρνηση? Δηλαδή, μπορεί να ταινίζει στην ουσία μια παγίδα στη Γάζα, στην οποία να πέσει μέσα σε μια αντιστροφή ρόλων? Υπάρχει πολιτικό θέμα στο Ισραήλ? Υπάρχει μεγάλο πολιτικό θέμα. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση του ακροατή σας. Υπάρχει μεγάλο πολιτικό θέμα. Ο πόλεμος κάποια στιγμή, σε κάποιες εβδομάδες ή μήνες, θα τελειώσει, οι πολεμικές επιχειρήσεις θα τελειώσουν και τότε θα αρχίσει, θα αναβιώσει πολιτική διαδικασία ελέγχου των υπευθύνων μέσα στο Ισραήλ, θα επιφέρει εκλογές. Ο Νετανιάχου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, και όποια στρατιωτική επιτυχία να έχει, δεν θα μπορέσει να την καπηλευτεί και να σώσει τη θέση του, και μαζί με τον Νετανιάχου καταραίει το μοντέλο μιας δεξιάς, ακροδεξιάς διακυβέρνησης του Ισραήλ. Πιστεύω ότι το Εργατικό Κόμμα, τα κόμματα τα οποία θέλουν την πολιτική λύση του Παλαιστινιακού και όχι τη στρατιωτική λύση με την εξολόθρευση των Παλαιστινίων, θα έρθουν για να στηρίξουν
τον απαραίτητο διάλογο με τους Παλαιστινίους που θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, δηλαδή τους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης και τους Παλαιστινίους Ισραηλινούς Άραβες επίσης, οι οποίοι είναι αλληλέγγυοι προς αυτούς. Εκεί λοιπόν θα έρθει ένα άλλο πολιτικό, μια άλλη πολιτική υποδομή πρέπει να υπάρξει, να αναδειχθεί με βάση το παλιό εργατικό κόμμα, αλλά όχι μόνο, η οποία θα καθίσει αυτά τα καθήκοντα. Και ταυτό, μην ξεχνάμε τι συνέβαινε στο Ισραήλ λίγο πριν την επίθεση. Ναι. Οι έφεδροι δεν πήγαιναν, σωστά. Είναι αδιανόητο για το Ισραήλ. Σωστά. Δεν πήγαιναν να κάνουν την εκπαίδευσή τους διαμαρτυρόμενοι για τα σχέδια του Νετανιάχου να καταργήσει την αυτονομία του δικαστικού συστήματος στο Ισραήλ και να γίνει το Ισραήλ τυπική μεσανατολική χώρα, όπου τα δικαστήρια είναι βραχίωνας της εκτελεστικής εξουσίας. Δηλαδή κάτι πολύ χειρότερο από ό,τι συμβαίνει ήδη στην Πολωνία, όπου χάσανε τις εκλογές. Ενώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνει. Στην Ελλάδα ποτέ. Στην Ελλάδα εφήβραμε το μοντέλο πατρός κόκκινου και έκτοτε πηγαίνουμε, δηλαδή στο Ισραήλ δεν έχει υπάρξει κανένας ανώτατος δικαστικός που μετά να έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόεδροι της Δημοκρατίας που δεν ασκούν αποτελεσματική εξουσία, δηλαδή διακοσμητικός είναι περίπου ο ρόλος, εκλέγονται διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι στρατηγοί, ακαδημαϊκοί έλαμψαν στο δημόσιο βίο. Δεν δίνεται η Προεδρία της Δημοκρατίας αμοιβή για αποφάσεις δικαστών, δηλαδή δεν εξαργυρώνουν, να το πω κομψά, δεν εξαργυρώνουν οι δικαστές τη θητεία τους μέσα στο σύστημα της δικαιοσύνης με πολιτικά αξιώματα μετά. Ούτε γίνονται πρόεδροι ανεξαρτήτων αρχών, ούτε τίποτε. Γίνονται πρόεδροι επιτροπών, δηλαδή κάνουν τη δουλειά που έκαναν ως δικαστές, την κάνουν όταν γίνονται έρευνες για το... Θα γίνει έρευνα για το πώς διεξήχθησαν τα γεγονότα της 6ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Γιώργος Αϊφαντής, τον εξαντλήσαμε και εξαντλήθηκαν όμως και οι ακροατές, πρέπει να πω. Ευτυχώς έχω μια ανακοπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, γιατί κυρίως μετέχετε σε αυτή τη διαδραστικότητα και πιστέψτε με, ό,τι πιο πολύτιμο θέλω να ελπίζω για όσο υπάρχει αυτή η εκπομπή είναι αυτή η διαδραστικότητα με τους ακροατές. Καλή σας ημέρα, κύριε Αϊφαντή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές.